πρώτα αποτελέσματα. Ζαλγκίρις Ανατολού Εφές 91-83, MVP της ένατης αγωνιστικής ο Ουλανόβας της Ζαλγκίρις. Μπάμπερκ Βαλένθια 83-82, η Μπάμπερκ επέστρεψε από το μείον 16, διαγράφει εξαιρετική πορεία η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Αρμάνι Μιλάνο Ολυμπιακός 85-86, Μπαρσελόνα Μακάμπι 89-67, εύκολη νίκη για την Μπαρσελόνα. Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια 81-85, Φενέρμπαχτσε Χίμκι 71-67, Παναθηναϊκός Σούπερ Φούτς Ρεάλ Μαδρίτης 82-80, Μάλαγα Τσέσκα Μόσχας 80-89, με μπροστάρι το Σέρχι Ροντρίγκεθ, αν και δυσκολεύτηκε η Τσέσκα Μόσχας. Έφτασε τις 7 νίκες σε 9 παιχνίδια, μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν το καλύτερο ρεκόρ. Στο 6-3 η Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό Σούπερ Φούτς. Στο 5-4 πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τη Μακάμπι, τη Ζαλγκίρις, την Χίμκι και την Μπάμπερκ. Σε αρνητικό ρεκόρ η Μπαρσελόνα με την Μπασκόνια στο 4-5, η Βαλένθια και η Αρμάνι Μιλάνο αλλά και η Μάλαγα στο 3-6, 2-7 έχουν Ανατολού Εφές και Ερυθρός Αστέρας. Επόμενη αγωνιστική, 10η αγωνιστική, φτάνουμε στο 1/3 της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη δοκιμάζεται στη Βαλένθια απέναντι στον Έρικ Γκριν, τον πρώην Ερυθρό Λευκό. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός σε δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ματς υποδέχεται την Μάλαγα.